στην περιοχή όμω του Καμπούρη, θα μα πει περισσότερο ο Ανδρέα Παφίτη. Μιχάλη, αυτό καταγράφεται ω συμπέρασμα στην έκθεση τη ελεκτική υπηρεσία για τη συγκεκριμένη περιοχή. Αφού σύμφωνα με την ελεκτική υπηρεσία, το τμήμα περιβάλλοντο τροποποίησε του νομικά δεσμευτικού όρου τη αρχικής του έκθεση για το Κάβον Γκρέκο και ειδικότερα για την περιοχή όμω του Καμπούρη, αυξάνοντα του συντελεστή δόμηση, του αριθμού ορόφων και ετέψεω κτηρίων, χωρί να τεκμηριώσει την απόφασή του με νέα επιστημονικά δεδομένα. Στην έκθεση, αναφέρεται πω αντί τι τεκμηριώσει, το Τμήμα Περιβάλλοντο γενικά και αόριστα ανέφερε ω κύριο λόγο τη αναθεώρησή του κίνητρα που είχαν εγκριθεί υπό το Υπουργικό Συμβούλιο και που θα ισχύουν σε μελλοντικέ αναπτύξει. Μάλιστα, στην έκθεση, Μιχάλη αναφέρεται επίση πω το Τμήμα Περιβάλλοντο δεν έλαβε υπόψη πρόταση του Τμήματο Αλληλία να επεκταθεί η ειδική ζώνη διατήρηση του Κάβου Γκρέκο, προκειμένου να προστατευτεί η μεσογειακή φώκια που αναπαράγεται στην περιοχή. Ο Γενικό Ελεκτή καλεί την Περιβαλλοντική Αρχή να επανεξετάσει σοβαρά το ζήτημα και να αξιολογήσει εάν η απόφασή τη τεκμηριώνεται με περιβαλλοντικού όρου ή αν θα πρέπει να ανακληθεί. Καθώ, αν η Δημοκρατία διαπιστωθεί ότι δεν συμμορφώνεται με τι πρόνοιε τη Ευρωπαϊκή Οδηγία, τότε ελοχεύει ο κίνδυνο παραπομπή στο δικαστήριο. Σε ευχαριστούμε, Ανδρέα. Στο νοσοκομείο με εγκάβματα στα πόδια οδηγήθηκε 29 χρόνια.